το κύμα της οργής φουντώνει στην Ιεράπετρα, όσο η λειτουργία του τοπικού νοσοκομείου εξακολουθεί να απαξιώνεται, με τους κατοίκους να μένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι σε περίπτωση ανάγκης. Τα 3,5 χρόνια αυτά μας δουλεύουν. Συνεχίζουν να μας δουλεύουν. Την ώρα που οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις περισσεύουν, το νοσοκομείο Ιεράπετρας διαθέτει πλέον παθολόγο μόνο 5 ημέρες το μήνα. Ο αγώνας για το νοσοκομείο είναι ιερός. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να αποτρέψουμε τα χειρότερα για το νοσοκομείο μας και να επιτύχουμε την καλή του λειτουργία. Οι κάτοικοι της περιοχής που αρνούνται πεισματικά να καταθέσουν τα όπλα έδωσαν και σήμερα βροντερό παρόν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε έξω από το νοσοκομείο. Είναι μια ολομέτωπη επίθεση και σήμερα οι κινητοποιήσεις του κόσμου δείχνουν ότι είμαστε εδώ, παλεύουμε και ανατρέπουμε. Από τις κλινικές λείπουν πάνω από 20 γιατροί, καθώς τους τελευταίους μήνες αποχώρησαν ο ένας μετά τον άλλο, βλέποντας το νοσοκομείο να κατεβάζει ρολά. Μέσα σε 2 χρόνια έχουν αποχωρήσει 9 ειδικευμένοι από το νοσοκομείο μας. Είναι αυτή τη στιγμή 10 θέσεις και νέες ειδικευμένων και αγροτικών ιατρών. Φορείς και κάτοικοι της Ιεράπετρας ζητούν τον άμεσο διορισμό παθολόγου, καθώς θεωρούν αδιαπραγμάτευτη τη λειτουργία της κλινικής. Έχει καθυστερήσει 1 χρόνο και έχει γίνει επίτηδες, έχει γίνει εσκεμμένα. Χάθηκε ένας άνθρωπος στην Ιεράπετρα δίνοντας αγώνα σε μια καρότσα αγροτικού. Και τότε δήμαρχε είπε ότι αν δεν καλύψουν την παθολογική θα κινήσετε κάθε νομικό μέσο. Πάρτε λοιπόν τα μάξι σας, πηγαίνετε στο εισαγγελέα και καταγγείλετε όποιον νομίζετε ότι είναι το χρέος του να φέρει τώρα παθολόγο, γιατί έχουμε παθολόγο και δεν το κάνει. Μετά το συλλαλητήριο ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας, ενώ ο δρόμος των κινητοποιήσεων φαίνεται να οδηγεί τους φορείς της περιοχής και πάλι στο κατόφλι της Υπεκρήτης.